Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια συνολικά στην Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Να πούμε ότι η κρίση δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ιδιαίτερα σε αυτούς που βιώνουν την ακραία φτώχεια. Γι' αυτό επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προκειμένου να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι πάρα πολλές. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο γιατί εξετάζει την πραγματική κατάσταση στον πραγματικό χρόνο, που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα προκειμένου να επιβιώσει ένα άτομο ή μια οικογένεια στον πραγματικό χρόνο και όχι τι συνέβαινε πριν από ένα ή δύο χρόνια. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 13 δήμους της χώρας για 6 μήνες. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί και θα διευρυνθεί. Οπωσδήποτε η επιλογή της Τρίπολης και των άλλων 12 περιοχών, των άλλων 12 δήμων, είναι για μας πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε η εθνική εφαρμογή να είναι 100% επιτυχημένη. Το πιλωτικό πρόγραμμα έχει μια πανευρωπαϊκή καινοτομία. Δεν έχει εφαρμοστεί αλλού το κριτήριο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, που σημαίνει ότι θα εξετάζομαι μέχρι τον προηγούμενο μήνα από αυτόν που κάνει την αίτηση το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του ανθρώπου, του ατόμου και της οικογένειας. Γι' αυτό θα έχει μια μεγάλη ηλεκτρονική όμως διαδρομή μέχρι να καταλήξει στον δικαιούχο η απάντηση εάν το δικαιούται ή όχι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Στο δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κληθούν οι πολίτες που ανήκουν στο φάσμα της ακραίας φτώχειας να υποβάλουν αίτηση. Πολλοί από αυτούς όμως δεν έχουν τη δυνατότητα, ούτε οι ίδιοι ούτε οι οικογένειές τους, για να το πράξουν. Γι' αυτό οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν το αίτημά τους. Επιπλέον, θα πρέπει να πούμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες ευρύτερα μαζί με τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, κοινωνική μέρημνα και ό,τι άλλο θεσμό στήριξης των αδύναμων έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ενεργοποιήσουν και θα ενημερώσουν όλη την τοπική κοινωνία για την εφαρμογή του θεσμού. Ο Δήμος πλέον με το θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμπράττει με αυτούς τους φορείς, συμπράττει με τους φορείς τους επιχειρηματικούς της περιοχής, προκειμένου μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα συμβουλευτικής κατάρτισης και επανένταξης συνεργασία που θα λειτουργήσει, να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν στην εργασιακή επανένταξη. Τι σημαίνει αυτό? Στον τρίτο, τέταρτο μήνα μετά την ένταξη στο πρόγραμμα θα υπάρχει πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης. Αυτοί οι οποίοι μπορούν, αποκτώντας μια κατάρτιση, μια συγκεκριμένη ειδικότητα, να εργαστούν, και υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, μέσα από το νέο ΕΚ, θα οδηγηθούν, θα προωθηθούν προς την εργασιακή επανένταξη. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε παθητικούς επιδοματούχους οι οποίοι θα είναι συνεχώς εντός προγράμματος, αλλά να τους βοηθήσουμε να επανενταχθούν εργασιακά. Αυτό βέβαια αφορά τους ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν και όχι τους ανασφάλιστους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος αλλά δεν ανήκουν σε αυτό το φάσμα, ούτε βέβαια τους ανθρώπους που δεν είναι ικανοί για εργασία. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει ένα πρόθυρο υπολογισμό πόσοι μπορεί να είναι οι δικαιούχοι στους 13 δήμους που θα εφαρμοστεί πιλωτικά το πρόγραμμα? Οι 13 δήμοι έχουν πληθυσμό περίπου 600.000. Οι δικαιούχοι του προγράμματος
θα είναι περίπου 30 με 35.000. Το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Δεν υπάρχουν νόρμες και κανένα άλλο πρότυπο προηγούμενο που να μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Υπολογίστε 30 με 35.000 ότι θα είναι οι δικαιούχοι, περίπου δηλαδή μέσω όρο το 6% του πληθυσμού κάθε περιοχής. Βεβαίως, από αυτούς, αυτοί που θα μπουν στην δεύτερη φάση της εργασιακής επανένταξης, το ποσοστό θα είναι πολύ μικρότερο, λόγω του ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν, αυτοί που είναι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ικανοί για εργασία. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο βέβαια, αλλά και τον κύριο Κεκέρδη και τον κύριο Βούρτσι, που η Τρίπολη επιλέγει με αντικειμενικά κριτήρια στην παρουσίαση του προγράμματος, όπως τονίστηκε, έναν από τους 13 Δήμους που συντρέχουν οι προϋποθέσεις πιλωτικά να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι πράγματι καινοτόμο. Είναι καινοτόμο, θα στηρίξει μάλλον για 6 μήνες ένα ικανό αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα, ειδικότερα οικονομικά. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα όρια της φτώχειας, της απόλυτης φτώχειας. Δεν απευθύνεται βέβαια στο σύνολο της κοινωνίας μας και στο σύνολο των δημοτών μας. Ο Δήμος από εκεί την πλευρά, διαμέσου της πρόνοιας, την οποία ως δομή έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, οργανώνεται και από τις 15 του Νοέμβρη και μετά που θα ανοίξει η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, των ενδιαφερομένων, να ξεκάσαστε βέβαιοι ότι θα τα αποκριθούμε και βεβαιστούμε τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μας να έχουμε τουλάχιστον 3.000 άτομα. Από 3.000 και πάλι. Είναι ένας στόχος νομίζω εφικτός. Υπάρχουν αυτά τα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα και η εκτίμησή μας είναι λοιπόν όπως έχουμε δομήσει αυτή τη στιγμή αρμόδιο γραφείο στο τμήμα πρόνοιας του Δήμου της Τρίπολης θα τα αποκριθούμε στο έπαθρο. Βέβαια, επειδή η υποβολή θα είναι ηλεκτρονική, πρέπει να πούμε ότι ίσως πάρα πολλοί δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να το κάνουν, να κάνουν την αίτησή τους. Ακόμα και σε αυτό το σημείο, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους, ερχόμενοι στο αρμόδιο γραφείο στο Δήμο, να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε κάνοντας την αίτησή τους. Και από εκεί μετά, βέβαια, η όποια επεξεργασία των στοιχείων υπάρχει, όπως είπε και ο Υπουργός, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα θα ελέγχονται τα πραγματικά στοιχεία, τα οικονομικά. Και όχι αυτά τα οποία απεικονίζονται διαμέσου τεκμηρίων ενδεχομένως. Τα τεκμήρια δεν λαμβάνονται υπόψη. Το λέω αυτό για να γίνει αναπροσαφινιστή ότι πάμε σε πραγματικά εισοδήματα. Αυτά λοιπόν είναι αυτό το κριτήριο και από εκεί και μετά εκτιμούμε ότι στο επόμενο εξάμεινο, από τη στιγμή που θα αξιολογηθούν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται, θα έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα για την περιοχή μας και για το Δήμο μας. Όπως είπα, είναι αρκετά τα άτομα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα καλυφθεί και βέβαια η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα να γνωστοποιηθεί στους φορείς αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, εμείς ως Δήμος και οι υπηρεσίες μας έχουν ενημερωθεί εδώ και 20 μέρες. Έγινε βέβαια και μια παρουσίαση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, το αρμόδιο Υπουργείο, και σήμερα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή και εσείς τα ΜΜΕ θα παίξετε πολύ σημαντικό ρόλο. Θα σας παρακαλέσω καθημερινά, αν είναι δυνατόν, για 15 μέρες να το έχετε στην επικαιρότητα, για να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται, για να μπορεί να έρθει να κάνει το αίτημά του. Είναι αρκετά τα χρήματα αυτά τα οποία θα παίρνουν, είτε είναι τριμελή, τετραμελή, πενταμελή, εξαμελή οικογένεια ή και μονομελή ακόμα. Έτσι, δεν παίρνουν κριτήρια αριθμητικά εδώ, το πόσο είναι η οικογένεια, αρκεί να κάνει φορολογική δήλωση. Να φαίνεται να προκύπτει δηλαδή ότι δεν έχει ζώνη, έχει πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Θα κάνετε και επειδή είπατε ότι το θέμα της ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό και επειδή έχουμε και κάποια χωριά πιο μακρινά, θα κάνετε κάποια ενημέρωση και εσείς επιτόπου οι υπηρεσίες του Δήμου. Εμείς θα. Τα βοήθεια στο σπίτι, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο η βοήθεια στο σπίτι. Η βοήθεια στο σπίτι είναι μία από τις δομές που και ο Δήμος υπηρετεί και προσφέρει πολύ μεγάλη υπηρεσία. Εμείς διαμέσου των Προέδρων, των τοπικών εκπροσώπων, θα τους αποστείλουμε τις επόμενες μέρες ένα φάκελο όπου θα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία όπου αυτοί από τη δική τους τη Σκοπιά είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους συγχωριανούς τους. Αυτό θα το κάνουν. Και βέβαια τα ΜΜΕ, όπως είπα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα
εξότοποι κτλ. Όλοι αυτοί θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο που πιστεύω ότι θα μας ενδιαφέρει η διάχυση, δηλαδή με λίγα λόγια, να μπορέσει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος να το μάθει. Έτσι. Και αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Την ημέρα που ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή, ανακοίνωσα την ένταξη του Δήμου Τρίπολης στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είμαστε λίγες μέρες πριν την υλοποίηση και ο αρμόδιος υφυπουργός είναι εδώ για να ενημερώσει και τη Δημοτική Αρχή, αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία και είναι και δική σας υπόθεση, είναι να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, αυτός ο οποίος το έχει ανάγκη πραγματικά και είναι αρκετός κόσμος, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να συμμετέχει μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία ή από τον δίπο της Τρίπολης, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει αυτό το μικρό εισόδημα αλλά ουσιαστικό στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα καινούργιο και πιλωτικό πρόγραμμα. Όπως ξέρετε και είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουν επιλεγεί 13 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε και εμείς θα συμμετέχουμε και θα βοηθήσουμε με τις δομές μας από την πλευρά της περιφέρειας, έτσι ώστε αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί ουσιαστικά, να έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα, όπως είπαμε, πιλωτικό, που θα καταδείξει, ιδιαίτερα σήμερα που τα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυξημένα και τα ζητήματα της οικονομίας έχουν βλάψει ένα μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτό το πρόγραμμα να είναι οργανωμένο, να είναι επιτυχές, ώστε το αποτέλεσμα, μιας και γίνεται πρώτη φορά και πανευρωπαϊκά, να είναι τέτοιο ώστε να διευρυνθεί και σε περισσότερες πόλεις, σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες, επ' ωφελία των πολιτών. Από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο και με το Δήμο, ώστε οι υπηρεσίες μας και οι υπηρεσίες του Δήμου να μπορέσουν να έχουν τα πιο θετικά και τα πιο σωστά αποτελέσματα στη διαχείριση αυτού του προγράμματος. Εγώ απλά θέλω να συμπληρώσω σε όλους τους προλαλήσαντες ότι ήδη έχει γίνει πρώτη ενημέρωση και στη βοήθεια στο σπίτι, γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου είναι να ενημερωθούν οι άνθρωποι που δεν έρχονται ή δεν μπορούν να φτάσουν στην Τρίπολη στις κοινωνικές υπηρεσίες μας. Και επειδή είναι αρκετοί αυτοί, ήδη έχει γίνει μια ενημέρωση στο βοήθεια στο σπίτι που θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός φορέας που μπορεί να κινηθεί για να ενημερωθούν όλες οι κοινότητες που ανήκουν σε εμάς. Πιστεύω να πάει καλά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαναλαμβάνω και εγώ μαζί με τον Δήμαρχο, ότι είναι τα πρώτα που θα κάνουν την μεγάλη κίνηση να φτάσει η πληροφορία στους ενδιαφερόμενους και αυτοί με τη σειρά τους να φτάσουν στο Δήμο για να συμπληρώσουν την αίτησή τους. Ο Δήμος είναι έτοιμος. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το γραφείο που θα κινηθεί στην ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να φτάσει η πληροφορία και στον τελευταίο κάτοικο του Δήμου μας. Όλοι θα έχουν το δικαίωμα αυτοί να κάνουν την αίτησή τους. Από εκεί και πέρα η ηλεκτρονικά στο Υπουργείο πλέον θα γίνει η πληροφόρηση και θα γίνει και ο διαχωρισμός το ποιοι θα δικαιούνται ή όχι αυτό το επίδομα. Το πιο σημαντικό σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο για μένα το οικονομική ενίσχυση, είναι το πιο σημαντικό η εργασιακή επανένταξη ατόμων που θέλουν να εργαστούν και μέχρι τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η οικονομική βοήθεια, η πρώτη οικονομική βοήθεια για να τα πάνε καλά. Το πιο σημαντικό όμως είναι να εντάξουμε κόσμο στο εργασιακό μας περιβάλλον.